Σας καλωσορίζω να είμαστε όλοι καλά, να βγάλουμε τη χρονιά. Η περσινή χρονιά θεωρείται μια επιτυχημένη χρονιά για τους Κασπετζίδες, γιατί συμμετείχαμε σε όλες τις εκδηλώσεις της αποφριάς, αλλά και το μεγαλύτερο κομμάτι, γιατί όπως ξέρετε, εμείς είμαστε και της προσφοράς, της κοινωνικής προσφοράς. Έτσι μας αξίωσε ο Θεός και δώσαμε στα αυτιστικά παιδιά ένα πολύ μεγάλο ποσό, δεν λέμε πόσο, και αυτό θα συνεχίσουμε και φέτος. Αυτό το κάνουμε εδώ και 20 χρόνια. Και μάρτυρας είναι και ο Πάρης και ο Λάζος, οι οποίοι βεβαίως κάθε χρόνο έχουμε προβλήματα με την αίθουσα, τελικά μας δίνουν την αίθουσα, παίζουμε για το Παπί Κοζάνης δωρεάν, παίζουμε για τα χωριά δωρεάν, παίζουμε για το Σύλλογο Αυτιστικών Παιδιών, αλλά και για όλα τα ιδρύματα. Αυτό το κάνουμε και όλοι μας παίζουμε ευλογιωτός. Βεβαίως περνούμε και καλά, πίνουμε και ένα ποτήρι κρασί, γλεντούμε κιόλας, αλλά προσφέρουμε στην κοινωνία της Κοζάνης. Φέτος συνεχίζουμε. Ήδη έχουμε κάνει πρόβες, πάμε πολύ καλά. Θα το κάνουμε στην αίθουσα της 8 του μηνός και θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που προσφέρει στους Κασπερτζίδες, γιατί είναι πάντοτε για ένα σκοπό. Είμαστε λοιπόν άνθρωποι της προσφοράς. Σήμερα είναι κοντά μας και πριν συνεχίσω οτιδήποτε άλλο, να πούμε τα ευχαριστητά, μην από δύο κουβέντες. Από δύο κουβέντες, ο Λάος ο Μαλούτας δεν είναι καν τίποτα τώρα. Έχεις από μένα τον Γιωργά και προσπάθουμε. Αλλά εμείς, σαν σύλλογος, θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε, γιατί προσωπικά όσες φορές πήγα να τον δω, το Δημαρχείο ήταν ανοιχτό. Ό,τι ζητούσαμε, ήταν πάντοτε. Δεν τον ζήτησαμε το Δημαρχείο να κάνουμε συμβούλιο εκεί, αλλά υπάρχει τόση, ό,τι ζητούσαμε το έκανε. Τώρα είπαμε να τον δώσουμε και τίποτα έτσι σαν αναμνηστικό. Αλλά με λέει ο Αποστολίτης, ένα δωμάτιο και εγώ το αναμνηστικά δεν τον δείξαν τίποτα. Μόνο ευχαρίστησέ το. Εσύ και εσύ πάλι φαντάζομαι, εγώ και με υπόγειο έτσι αναμνηστικά. Και τέλος πάντων, ας το χνώ και τίποτα, η Τάσα, η γραμματέας μας, θα πει τα ποιοι είναι εδώ, ποιοι μας στείλαν επιστολές. Θα δώσουμε ένα σάτμι λίγο. Ναι, ακριβώς. Είμαι ο βουλευτής του Πάρης Κουκλόπουλος. Ο κύριος Κουκλόπουλος, ο βουλευτής εδώ, ο κύριος Πάρης. Ναι, δεν μας έχει καταλήξει και δεν μας έχει καταλήξει ποτέ. Ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Παφίλης, εδώ. Δεν είναι τώρα, δεν είστε. Όχι, δεν πειράζει. Ο κύριος Μάρας που ήταν ο πρόεδρος της Ελλάδας. Τον κύριο Μάρα είχαμε πάντοτε και μια πολύ καλή συνεργασία. Ναι, της Ιωπίας. Εδώ ο κύριος ο Γιάννης είναι μέλος της οικογένειας, οπότε ούτως ή άλλως δεν έχω χάσει όλα τα δρόμενα του συλλόγου σας, αλλά θέλει μια ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα με όλους σας και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε σε αυτή την περίοδο που διανύουμε για να φέρουμε τον πολιτισμό της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας γενικότερα και λίγο παραπέρα. Και θέλουμε και τη δική σας συμβολή, και το λέω από τώρα, γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ατζέντα με πολιτιστικά γεγονότα που να είναι στο site της περιφέρειας, για να μπορούν να έρχονται πατώντας και κλικάροντας οι επισκέπτες να ξέρουν τι γίνεται κάθε περίοδο, τι στην Δυτική Μακεδονία. Και να έχουμε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα πέρα από τα κλασικά γεγονότα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.